ο κύριος Νίκος Σουκουρίδης, μέλος της ΚΝΕ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πριν να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία στο 1984, να υπογραμμίσουμε ότι είναι αφενός το πολιτικό σκέλος, κύριε Σουκουρή, θα μας το παρουσιάσει. Το πρακτικό σκέλος είναι ότι η ΚΝΕ έκανε μια πρόσκληση στα μέλη της και είπε: Παιδιά, πάμε να σβήσουμε φωτιές. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Αποστολίδη. Τα μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, ως γνωστόν, ανταποκρίθηκαν και σε αυτό το κάλεσμα των κατοίκων της περιοχής της Βορειοανατολικής Αττικής. Δεν θα μπορούσαμε μάλιστα να κάνουμε διαφορετικά παρά να πάμε να βοηθήσουμε μέσα στις φωτιές τους κατοίκους, οι οποίοι δίνανε μάχη με τις φωτιές και με μια πολιτική η οποία τους αφήνει έξετους χρόνο με το χρόνο, φορά τη φορά, αυτούς, τις περιουσίες τους, το δασικό πλούτο της χώρας. Αντιμέτωποι κυριολεκτικά με μια έλλειψη σχεδίου, πατελής έλλειψη του κράτους, χωρίς καμία επικοινωνία, καμία στήριξη από τις αρχές, με ένα μήνυμα στο τηλέφωνο, το γνωστό μήνυμα του 112, τρέξτε να σωθείτε. Υπήρχε και καταγγελία και από την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος για τον τραγικό τρόπο και την παντελή έλλειψη πρόληψης και τις καταστροφικές ελλείψεις, κύριε Σουκουρίδη. Απ' την άλλη, βλέπει κανείς τον κρατικό μηχανισμό πυροσβέστης, αστυνομική. Εκεί ήταν, μάχη δίνανε και αεροπλάνα πετάγανε. Κάποιοι πιλότες ή πολίτες μας αγωνιζόντουσαν να σβήσουν τη φωτιά. Είναι η ιδιόπιση του νομίσματος. Ακριβώς έτσι είναι. Οι ελάχιστοι ηρωικοί πυροσβέστες δίνανε τη μάχη πλάι σε εθελοντές, πλάι στους κατοίκους, με τα λάστιχά τους. Ξέρετε πώς είναι. Εντάξει, τώρα είναι τραγικές και είναι και εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης. Δηλαδή, στην κατάσταση που έχουν αφήσει τη δασοπροστασία, δασεργάτες, δασολόγους, οι δασικοί χάρτες έχουν πάει περίπατο, μέτρα πρόληψης, γιατί όπως είπατε, ναι, είναι πρακτική στήριξη και αλληλεγγύη που δείχνουν τα μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, αλλά ένα πολύ σημαντικό μέρος της παρέμβασής μας για να σωθεί ο λαϊκός πλούτος, ο βιός του λαού, τα σπίτια του λαού, είναι όταν, όπως είπατε και φαίνεται και εκ των υστέρων, αλλά και όλη η δουλειά που κάνουμε εκ των προτέρων, γιατί αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί, κύριε Αποστολίδη. Εσείς, κύριε Σουκουρίδη, και οι συνάδελφοί σας, οι συνεργάτες σας, οι φίλοι σας, τα άλλα μέλη της ΚΝΕ, πού πήγατε ακριβώς, πού πήγατε και τι κάνατε? Εγώ προσωπικά πήγα να βοηθήσω τη Δευτέρα, αν και ομάδες μελών και του κόμματος ήταν παρόντα από την πρώτη στιγμή, από την Κυριακή. Είχαμε πάει να βοηθήσουμε στην οδό αναπαύσεως, όσο άφηνε η αστυνομία, που ταυτόχρονα η αστυνομία προέτρεπε τους κατοίκους να φύγουν, αλλά ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα να αφήσεις την περιουσία σου. Πόσο μάλλον όταν ξέρεις ότι τα μέτρα ανακούφισης θα είναι ψίχουλα. Συγκεκριμένα οι 8 δήμοι οι οποίοι επλήγησαν θα πάρουν χρηματοδότηση όσα δίνει η κυβέρνηση για 10 μέρες μιας φρεγάτας που στέλνουμε στην Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα να σας μεταφέρω ένα κλίμα του τι επικρατούσε. Τα κλιμάκια της ΚΝΕ και το ΚΚΕ προσπαθήσανε να πάνε να βοηθήσουν, να προστατεύσουν τις κατοικίες, τις περιουσίες των ανθρώπων εκεί πέρα. Ένα χάος, μια παντελής έλλειψη επικοινωνίας. Οι κάτοικοι να ρωτάνε εμάς, εμείς να μην μπορούμε να βρούμε κάποιον επικεφαλής, να... Αυτό και να κάνουμε, να μεταφέρουμε νερά, να δίνουμε μάσκες, να βρέχουμε οικόπεδα τα οποία αναζωπυρωνόταν.
Μάλιστα. Κύριε Σοκουρίδη, σας ευχαριστώ πολύ την παρουσία στο 984. Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε και ήθελα να μιλούμε με θετικά πρόσημα και όχι με καταστροφικές καταστάσεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.